Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή, Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Και σήμερα, όπως πάντα, στο θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε, θα το δούμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά και όσο γίνεται πιο στην ουσία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι δεν μας κυνηγάει η AGP, δεν μας κυνηγούν οι επικεφαλίδες, δεν κάνουμε κάτι για να βγάλουμε επικεφαλίδες ή για να βγάλουμε την ΑΤΑΚΑ. Ασχολούμαστε με θέματα όσο γίνεται πιο αναλυτικά, όποιο κοινό είναι αυτό. Είτε αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αφορά ένα γενικά επίκαιρο θέμα διαχρονικό, είτε αφορά κάποιο άμεσο επίκαιρο θέμα. Όλα τα βλέπουμε αναλύοντάς τα, δεν κυνηγάμε να βγάλουμε επικεφαλίδες, δεν κυνηγάμε ατάκες, δεν κυνηγάμε να βγάλουμε το σύνθημα ή να πάρουμε την τηλεθέαση χωρίς να έχουμε καταπιαστεί με την ουσία ενός θέματος. Έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το στούντιο και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι ασχολούμαστε ως περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός πολύ με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό είναι και ο κυριότερος ρόλος μας. Ένας περιφερειακός τοπικός τηλεοπτικός σταθμός θα πρέπει να ασχολείται με τα δρόμενα του τόπου. Εμείς είμαστε για την κεντρική Μακεδονία, είμαστε ο περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός και Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι υπηρετούμε το ρόλο μας όσο γίνεται καλύτερα και ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση όσο γίνεται περισσότερο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον όμορφο και αγαπημένο Δήμο του Κιλκίας με τον αντιδήμαρχο Κιλκίας και αναπληρωτή δήμαρχο, τον κύριο Χατζιαποστόλου Γιάννη. Κύριε Χατζιαποστόλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πορτοκάλι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου είναι. Πρώτα απ' όλα είναι χαρά για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος. Δεύτερον, είστε ένας σεμνός και πολύ δυναμικός άνθρωπος. Δεν είστε ο άνθρωπος ο οποίος λέει πολλά, αλλά είστε ο άνθρωπος που κάνει πολλά. Υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια. Και από το επάγγελμά σας. Από το επάγγελμά μου, είμαι μάχημος δικηγόρος από το 2003. Έχω ασχοληθεί και με την δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και με την πρωτοβάθμια μέσα από την θέση του ειδικού συνεργάτη στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Κιλκίας και στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές έλαβα μέρος. Είναι η πρώτη φορά, Ήταν η πρώτη φορά, ναι, ήταν η πρώτη φορά μέσα από το συνδυασμό του Δημήτρη του Κυριακίδη, ενός νέου ανθρώπου και καλού συναδέλφου και καλού φίλου, του οποίου η αυτοδιοικητική πρόταση δεν θα μπορούσε να με αφήσει ασυγκίνητο. Είχαμε μια συναντήληψη σε πάρα πολλά πράγματα και αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισα να ασχοληθώ πλέον εκτιθέμενος ο ίδιος στην ψήφο του. Και ήταν η πρώτη φορά και πήρατε και πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ναι. Απρόσμενα καλό για κάποιον ο οποίος βγαίνει πρώτη φορά, ο οποίος δεν έχει διεκδικήσει ξανά την ψήφο, δεν έχει χτυπήσει την πόρτα για να πάρει ψήφο, δεν έχει μιλήσει. Σας εμπιστεύτηκαν, σας ξέραν και σας εμπιστεύτηκαν προφανώς. Πράγματι, και ο συνδυασμός πήγε εξαιρετικά και το πρόσωπό μου πραγματικά έλαβε την αποδοχή από τον κόσμο, αγκάλιασε την υποψηφιότητά μου και ήμουν πρώτος σε Σταυρούση, δημοτικός σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια του Κιλκίας. Τελικά, καμιά φορά οι αξίες επιβραβεύονται. Αυτό είναι σημαντικό. Λέμε ότι θα πρέπει για να πάρεις ψήφους, να ασχολείσαι χρόνια με την πολιτική, να τάζεις, να δίνεις, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Αλλά πολλές φορές ο λαός σκέφτεται και διαφορετικά. Και σε νέους ανθρώπους δίνει την ευκαιρία και σε δυναμικούς ανθρώπους δίνει την ευκαιρία. Όπως εδώ στο πρόσωπό σας, προφανώς σας γνώριζαν. Παρόλο το γεγονός ότι δεν είχατε διεκδικήσει ψήφο, σας γνώριζαν στον Κιλκίας, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Ο συνδυασμός μας συνδυάζε δύο πράγματα. Ήταν η καθαρότητα των προσώπων και η καθαρότητα των λόγων. Και νομίζω ότι αυτό έγινε αντιληπτό από το λαό του Κιλκίας και επιβράβευσε την προσπάθειά μας αυτή. Καθαρότητα των προσώπων, πώς δηλαδή, ήταν νέα πρόσωπα? Ακριβώς. Ήταν τα περισσότερα νέα πρόσωπα. Στο μεγαλύτερο μέρος ήταν νέα πρόσωπα και φυσικά με νέες ιδέες και με νέες νοοτροπίες και μια αλλαγή που πραγματικά χρειαζόταν ο Δήμος Κιλκίας, ένα νέο πρόσωπο, νέες ιδέες που ξεκινούσε από τον ίδιο τον Δήμαρχο και όλους τους λοιπούς υποψήφιους που συγκροτήσαμε τη δημοτική αυτή παράταξη. Νέα πρόσωπα είχαν όμως αυτό που λέμε κρίσιμη μάζα εμπειρίας για να λειτουργήσουν μετά? Αυτό είναι κάτι θα το δούμε ρωτώντας σας. Υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν εμπειρία, αλλά νομίζω ότι
θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία σε ανθρώπους για να αποκτούν εμπειρία. Mm-hmm. Αλλιώς θα ήταν πάντα οι ίδιοι και δεν θα είχαμε αλλαγές. Νομίζω αυτό είναι έτσι, αντανακλά μια υγεία. Είναι υγιές το να μπορούν να έρχονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες νέοι άνθρωποι, νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες, με κάτι, φέροντας κάτι το καινούργιο. Είπατε ότι υπηρετήσατε και είναι πολύ σημαντικό για την απάντηση στο ερώτημα που θα σας κάνουμε τώρα. Υπηρετήσατε και στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπηρετήσατε και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά ακούγονται χωριστά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είναι ουσιαστικά ενωμένα αλληλένδετα και να έχουν πάρα πολλές συνέργειες. Και όχι μόνο ο πρώτος και δεύτερος τοπικός βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει συνέργεια και με το κράτος. Αυτό συμβαίνει σήμερα σε εσάς. Δηλαδή συνεργάζεται ο πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός και η πολιτεία. Θα σας έλεγα ότι στο Κλικής έχουμε μια ευτυχή συγκυρία, ότι υπάρχει μια εξαιρετική προσωπική σχέση, αλλά και συνεργασία μεταξύ των φορέων του δεύτερου βαθμού, της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας Κλικής συγκεκριμένα, του Δήμου Κλικής, αλλά και της κεντρικής ουσίας της κυβέρνησης. Έχουμε την χαρά και την τύχη και την τιμή ο βουλευτής Κλικής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Γκουργαντάς, να είναι μέλος της κυβέρνησης, να έχει μια υπουργική θέση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον νομό. Και αυτή η πολύ καλή αγαστή συνεργασία αυτών των τριών παραγόντων νομίζω ότι επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για τον νομό γενικότερα. Αυτό λογικά θα πρέπει να αντανακλάται σε δύο πράγματα. Στο ένα ότι βοηθάνε να δημιουργηθούν νέα δεδομένα, νέα έργα εμβληματικά ή όχι, και από την άλλη, όταν κάποια στιγμή στα ήδη υπάρχοντα έργα υπάρχει κάποιο εμπόδιο, όταν υπάρχει αυτή η εργαστή συνεργασία, τα εμπόδια ξεπερνούνται πιο εύκολα. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν υπάρχει συνεργασία και οι μελέτες και οι δημοπρατήσεις γίνονται πιο εύκολα και οι ιδέες υπάρχουν και γιατί περνούν, αλλά και η συνέχεια από προηγούμενα έργα, όταν βρίσκει κάποιο κόλλημα, ξεκολλάει γιατί ακριβώς υπάρχει συνεργασία. Θα έλεγα ότι το πλέον σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να εξαντληθούν στο μέγιστο βαθμό όλες οι δυνατότητες για να αξιοποιηθούν προγράμματα, χρηματοδοτήσεις για μεγάλα έργα, όπως είπατε, εμβληματικά, τα οποία μπορούν να αλλάξουν την φυσιογνωμία του Δήμου, την καθημερινότητα των Δημοτών και εν τέλει όλο αυτό να δημιουργήσει έναν Δήμο έτσι όπως πραγματικά το θέλουμε και το φανταζόμαστε. Έχω ακούσει ότι έχετε πάρει ένα μεγάλο έργο, ότι έχει εγκριθεί η μελέτη για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έχουμε λάβει προέγκριση σε ένα εμβληματικό έργο στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης σε όλο το Δήμο Κλικής από το παλιό δίκτυο του αμίαντου. Ένα τεράστιο έργο της τάξης περίπου των 26-27 εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο πραγματικά ήταν αναγκαίο, ήταν απαραίτητο. Το ανακοίνωσε και ο Υπουργός ότι είναι θετικός, ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος επισκέφθηκε στην απελευθέρωση, στην επέτειο της απελευθέρωσης, της μάχης του Κλικής, τον Ιούνιο, στις 21 Ιουνίου, όπου και είχαμε την προφορική διαβεβαίωσή του και στη συνέχεια ακολουθήθηκε όλη η γραφειοκρατική διαδικασία και είμαστε τώρα στη φάση του να πέσουν οι οριστικές υπογραφές για να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις. Μάθαμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει κάποια σχέση με το Κλικής. Ναι. Λόγω γυναικός. Γι' αυτό βοηθάει. Βοηθάει, Βοηθάει. Ακούσαμε μάλιστα ότι άναψε και κερί στον τάφο του πεθερού του όταν επισκέφθηκε. Αυτή την πληροφορία έχω τώρα. Εντάξει. Ό,τι και να είναι καλό. Είναι καλό και σας είπα και πολύ σημαντικό το ότι έχουμε υπουργό. Αυτό βοηθάει πολύ. Υπουργό έχουμε, τον κύριο Γιωργαντά. Έτσι έχουμε. Ο οποίος δίνει έμφαση στα προβλήματα του τόπου. Θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του όσον αφορά αυτό. Βοηθάει ιδιαίτερα. Ξέρετε, υπάρχει ένα γενικό παράπονο για τους υπουργούς από τη Θεσσαλονίκη ότι όταν πάνε στην Αθήνα ξεχνάνε και μετά ξεχνούν Θεσσαλονίκη και δεν κάνουν όσα έργα πρέπει.
Πολλές φορές το ακούσαμε το παράπονο. Χρόνια τώρα, 25 χρόνια κάνω τηλεόραση, αυτό είναι παράπονο που υπάρχει. Αυτό το παράπονο για τον κύριο Γεωργαντά δεν ισχύει. Δηλαδή, πήγε στην Αθήνα, έγινε υπουργός, εξακολουθεί όμως να σκέφτεται το νομό και βοηθάει να γίνουν έργα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, η συνεισφορά του, η καθοριστική για να μπορούν να γίνονται πράγματα. Δηλαδή, έχει συντελέσει από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Γεωργαντάς, ο κύριος Βεργίδης, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κυριακίδης. Συντελούν, είναι μια τριάδα οι οποίοι προσπαθούν ακριβώς, και παίρνουν για το καλό του τόπου ό,τι περισσότερο μπορούν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα, αυτό με το δίκτυο αμιάντου έχει δύο πτυχές, κύριε Χατζαποστόλου. Το πρώτο, ότι σαφώς επειδή είναι παλιό, θα έχει πολλές βλάβες και θα είναι ταλαιπωρία για το δίκτυο ίδρυυσης του Κιλκίες. Και το δεύτερο, ότι αμιάντος λένε ότι είναι καρκινογόνος. Σίγουρα και το ζήτημα της προστασίας της υγείας των πολιτών λόγω των ακριβώς όπως είπατε, της ιδιότητας που έχει ο αμίαντος να έχει κάποιες καρκινικές επιδράσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι υπήρχαν παλαιά δίκτυα, δημιουργούσαν βλάβες, ξοδεύονταν πολλά χρήματα για τις συντηρήσεις, τις αποκαταστάσεις, οπότε το να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης σχεδόν σε όλο το Δήμο Κιλκίης θα είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίω ήταν σημαντικό. Πριν περάσουμε ξανά στα έργα, επειδή σας βλέπω νέο άνθρωπο εδώ πέρα, ο οποίος δείχνει ότι είναι και σεμνός και δυναμικός. Γενικότερα το Κιλκίες έχει αρκετά καλούς επιστήμονες. Έχει τεχνοκράτες, έχει δυναμικούς ανθρώπους. Αυτοί ασχολούνται με τα κοινά αρκετοί ή θα έπρεπε να ασχοληθούν περισσότεροι? Ασχολούνται, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ασχοληθούν περισσότερο. Θα πρέπει έτσι νέοι άνθρωποι να μπούμε λίγο πιο δυνατά στη διαχείριση των κοινών. Γιατί ωραία είναι η ασφαλής κριτική όταν δεν είσαι μέσα στα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε τα λόγια και να αναλάβουμε δράση. Έτσι η προσφορά στα κοινά, η ενασχόληση με τον τομέα αυτό νομίζω ότι θα φέρει νέες ιδέες και εν τέλει θα σταματήσουμε να μένουμε μόνο στα λόγια. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να... Ο συγχωρισμένος ο πατέρας μου είχε μια παροιμία, έλεγε πολλά σοφά πράγματα. Ένα που έλεγε είναι ότι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες. Μπες στο χορό και δούλεψε να δούμε και τα αποτελέσματά σου. Αυτό που είπατε για την ασφαλή κριτική είναι πολύ σημαντικό. Μπες μέσα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δούλεψε. Εσείς όταν πρωτοασχοληθήκατε, ως ερωτός, όχι ως επιστημονικός εργάτης, που ήταν πάρα πολύ σημαντική σίγουρα η εμπειρία σας, ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε, τι αισθανθήκατε πιο πολύ δύσκολο που έπρεπε να ξεπεράσετε, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο, όσον αφορά καθ' αυτή τη διαδικασία, γιατί αλλιώς προφανώς συνηθίσατε έξω από το χορό, η απάντησή σας μόνο στο δικαίωμα. Μπαίνοντας στο χορό, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο? Κοιτάξτε, ως ένας άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα καθαρά, πρέπει λίγο να μπορέσεις να αντιληφθείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δημόσιος τομέας. Mm-hmm. Να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την γραφειοκρατία, έτσι ώστε να προωθηθούν τα θέματα καλύτερα για να λειτουργήσει και ο ίδιος ο Δήμος καλύτερα. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Κιλκίης που έχει ένα πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό, mm-hmm. πολύ καλούς υπαλλήλους σε όλους τους τομείς, δυστυχώς όμως είναι λίγοι. Οπότε ένα ζήτημα ήταν η έλλειψη προσωπικού. Είχαμε συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και ο Δήμος Κιλκίης, ξέρετε, έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ο τρίτος σε γεωγραφική έκταση μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Συνεπώς... Πόσα χωριά? 113 χωριά, είναι 52 κοινότητες μαζί με το Κιλκίες, με την πόλη του Κιλκίες, 53. Mm-hmm. Πολλά χωριά. Πολλά χωριά. Οπότε αυτό απαραίτητα θέλει αριθμό, μεγάλο αριθμό προσώπων. Οπότε ένα ζήτημα ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα, είχαμε την συγκυρία μέσα σε αυτή τη χρονιά να συμβούν και διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Η υγειονομική κρίση, που ακόμη
ταλαιπωρεί. Επιτρέψτε μου μια ανατελεία. Από ό,τι κατάλαβα, λέτε ότι ως άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με τον ιδιωτικό τομέα, είναι δύσκολο να καταλάβω τις γραφειοκρατίες. Αλλά οι Δήμοι, για παράδειγμα, κάτι το ξεκινά σήμερα και θα το δεις μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια πολλές φορές ή μετά από 4-5 μήνες. Υπάρχει μια γραφειοκρατία που πρέπει να ξέρεις να την περιμένεις και να ξέρεις να την ακολουθείς. Αλλά αν ξέρεις να την περιμένεις και ξέρεις να την ακολουθείς, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ιδίως όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάρχουν ένα σωρό κονδύλια τα οποία βοηθάνε. Άρα αυτό ήταν το κυριότερο. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να πεις ότι σήμερα τι έχω, έχω αυτά που προχωράνε. Ποια είναι η υπόλοιπη διαδικασία, αυτό. Πόσο θέλει να πάρει να οριμάσει το ένα, τόσο, το άλλο τόσο. Και εγώ πρέπει απλά να είμαι εκεί όταν έρθει το κομβικό σημείο της δράσης από την τοπική αυτοδιοικητή, από την υπηρεσία. Να αξιοποιήσω την όποια ευκαιρία. Και από εκεί πέρα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να είμαι ονειροπόλος, να μπορώ να πάρω ένα 27 εκατομμύριο, να μην φοβάμαι να το πάρω και να δω όλες τις ευκαιρίες, δηλαδή την αγαστή συνεργασία με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να το πάρουμε αρχικά, να εγκριθεί και μετά πρέπει να κάνουμε όλες τις διαδικασίες για να προχωρήσει. Θέλει απλά υπομονή. Και να έχω και τη γνώση. Άρα δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Η γραφειοκρατία είναι κάτι που είναι υπαρκτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το περιμένεις. Το πρόβλημα ίσως να είναι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όταν δηλαδή βρεθεί κάπου που δεν υπάρχει αρκετή γνώση και εμπειρία, από έναν υπάλληλο ίσως, από έναν υπάλληλο όχι μόνο δικός και του Υπουργείου, όπου εκεί θα πρέπει με επιχειρήματα και δυναμισμό να ξεπεράσετε, να το κάνετε το γρανάζι, να γυρίσει. Κοιτάξτε, ιδιαίτερα την χρονιά αυτή, αυτόν τον ένα χρόνο που είμαι στο Δήμο Κλικής και φέρω την ιδιότητα αυτή, έγιναν αρκετές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και σε κεντρικό επίπεδο, από την κεντρική εξουσία, από την κυβέρνηση, και η επιδημιολογική κρίση έτσι επέσπευσε και κάποιες διαδικασίες, αλλά ταυτοχρόνως αναλάβαμε και εμείς πολλές πρωτοβουλίες ως Δήμος Κλικής για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά. Εγκαταστήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών, που δεν υπήρχε στο Δήμο Κλικής, δεν λειτουργούσε στο Δήμο Κλικής, το οποίο έχει τύχει και μεγάλης αποδοχής και ανταπόκρισης από τον κόσμο σε ό,τι αφορά το τομείς των διοικητικών και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, που έχει να κάνει με συναλλαγή, με την εξυπηρέτηση του πολίτη και σε συνδυασμό με την πιο βελτιωμένη λειτουργία των ΚΕΠ μέσα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις κυρίως της κεντρικής εξουσίας. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα. Φυσικά υπάρχουν και πολλά ακόμη περιθώρια βελτίωσης, αλλά υπάρχει και η διάθεση και η δυνατότητα γι' αυτό. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι τώρα που υπήρξε ανάγκη ψηφιοποίησης, υπήρχε το κατάλληλο δυναμικό στο Δήμο του Κυλκής για να ανταποκριθεί και να κάνει ψηφιακό το Δήμο Κυλκής. Βεβαίως προστρέξαμε στον ιδιωτικό τομέα για να εγκατασταθούν τα συστήματα τα πληροφοριακά, αλλά οι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι τα χειρίζονται και εξαιρετικά, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχουν κάνει μια σημαντική προσπάθεια. Αυτά αρχικά χρειάζεται η φιλοσοφία του να το αποδεχθείς ως δημοτική αρχή και να κινείς διαδικασίες. Τώρα από εκεί πέρα, αν τις διαδικασίες κινήσεις με τους υπαλλήλους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αυτό θα κρυφθεί από το αποτέλεσμα το πόσο καλό ή κακό είναι. Πραγματικά, και υπάλληλοι, παρά το γεγονός ότι ακριβώς επειδή, σας είπα, είναι λίγοι, ήταν ένας μεγαλύτερος φόρτος αυτός, μια ακόμα επιβάρυνση, και την αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και την λειτουργούν. Και αυτό με κάνει να είμαι και αισιόδοξος για το τι ακόμα μπορούμε και πόσο ακόμα μπορούμε να το επεκτείνουμε. Άλλωστε ήταν και βασική, από τις βασικές μας προγραμματικές και δεσμεύσεις και σκέψεις του Δημάρχου του Δημήτρου Κυριακίδη, να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε, να εξυγχρονίσουμε το Δήμο έτσι ώστε να γίνει πιο φιλικός απέναντι στο Δημότη, πιο εξυπηρετικός. Είπατε ότι οι κάτοικοι το αξιοποιούν. Τι κάνουν δηλαδή, μπορεί κάποιος από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή να πάρει τη βεβαίωση που θέλει, τα πάντα και να προχωρήσει. Βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα. Σε ποιες υπηρεσίες κυρίως? Αφορά ένα μεγάλο κομμάτι των πιστοποιητικών που λαμβάνουμε από τα δημοτολόγια και τα ληξιαρχεία. Και ένα κομμάτι που αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες, ό,τι έχει να κάνει με βεβαιώσεις ΣΤΑΠ, αιτήσεις για απαλλαγή τελών των επιχειρηματιών που έχουν πληγεί μέσα από τον COVID-19, και νέες λειτουργίες, τις οποίες
τώρα τις προγραμματίζουμε και στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πάρω πλέον ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δεν πρέπει να πάω κάπου, χτυπάω. Όχι, χτυπάτε, μπαίνετε μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου. Και μέσα από τους κωδικούς τάξης, προκειμένου να υπάρξει και τη αυθεντικοποίηση του χρήστη, γιατί υπάρχουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στα έγγραφα αυτά, να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό. Εγώ θα σας έλεγα, αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη, το πιστοποιητικό αυτό να χορηγείται. Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ καλά που τα ακούμε, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Καταφέραμε επίσης και σε επίπεδο πλέον λειτουργίας του Δήμου να ολοκληρώσουμε το ψηφιακό οργανόγραμμα, το οποίο δεν είχε ο Δήμος Κιλκής. Τι ακριβώς είναι το ψηφιακό οργανόγραμμα και ποια διαφορά το πάρει. Είναι η ακριβής περιγραφή περιγράμματων και θέσεων, σύνδεση περιγραμμάτων, καθηκόντων και θέσεων, που πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε να μπορεί ο Δήμος Κιλκής, φυσικά πέρα από τις πρακτικές λειτουργίες που έχει όλο αυτό, γιατί έχει μια πολύ σαφή εικόνα καθηκόντων, υπηρεσιών. Και σε ποιον αναθέσεις ποια λειτουργία. Ακριβώς. Βοηθά ιδιαίτερα στην αξιοποίηση δυνατοτήτων να αποκτήσεις προσωπικό μέσα από τις διαδικασίες της κινητικότητας που θεσπίζει το αρμόδιο Υπουργείο. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα ο Δήμος Κιλκής δυστυχώς δεν μπορούσε να πάρει κόσμο, γιατί δεν είχε την ιδιότητα του ψηφιακού, ψηφιακού οργανογράμματος, δεν διέθετε ψηφιακό οργανόγραμμα, μέσα από την υλοποίηση του οργανογράμματος, καταφέραμε το ψηφιακό οργανογράμματος, έχουμε πλέον τη δυνατότητα, όταν θα ανοίξει ο νέος κύκλος κινητικότητας, να πάρουμε προσωπικό και να ενισχύσουμε. Γενικά ψηφιακό οργανόγραμμα έχουν αρκετοί δήμοι στην Ελλάδα ή το μεγαλύτερο μέρος. Το μεγαλύτερο μέρος. Αλλά το Κιλκής δεν έχει. Εμείς δεν είχαμε, είχαμε μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα. Και η δική σας δημοτική αρχή το προχώρησε. Ήταν το πρώτο πράγμα. Θα έλεγα ήταν από τα πράγματα που, με τα οποία ασχοληθήκαμε από τις πρώτες ημέρες που αναλάβαμε το Δήμο. Και επιτυχάνετε ουσιαστικά δύο πράγματα, για να ξέρετε ποιος έχει ποιες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να κατευθύνετε, να διοικείτε καλύτερα, να κατευθύνετε τις αρμοδιότητες του τι πρέπει να κάνει και να ξέρετε και τον έλεγχο. Ποιον θα ελέγξετε και ποιον θα ελέγξετε. Και δεύτερον, ότι καταλαβαίνετε που έχετε κενά. Σε συνδυασμό και σε συνδυασμό με άλλους Δήμους ή άλλες περιοχές ή και από τον ίδιο Δήμο, να κάνετε εσωτερική κινητικότητα έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό. Σας είπα, υπήρχε το χαρακτηριστικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να έρθουν, να μετακινηθούν για να παρέχουν τις υπηρεσίες στο Δήμο Κιλκής, αλλά ο Δήμος Κιλκής δεν μπορούσε να τους αποδεχτεί. Α, τώρα μπορείτε ελεύθερα. Άρα μπορείτε να βρείτε καινούργιο προσωπικό, να στελεχώσετε καλύτερα το Δήμο. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Καλό για το μεγάλο έργο, το οποίο νομίζω ότι είναι και σε ένα από τα έργα τα οποία έχουν καλή σειρά σε όλη την Ελλάδα. Είναι μέσα στα 4-5 μεγαλύτερα έργα, τουλάχιστον στη φάση που ξεκίνησε αυτό, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω ότι. Στα 4-5 μεγαλύτερα έργα που έχουν εγκριθεί, έχουν πάρει την προέγκριση για να προχωρήσουμε. Έχετε ψηφιοποιήσει το Δήμο, είπατε, και με αφορμή τον κορονοϊό, ακολουθήστε να την ακολουθήσετε. Έχετε κάνει το ψηφιακό οργανόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο καινούριο, τι άλλο εμβληματικό ετοιμάζετε για να περάσουμε στο θέμα της καθημερινότητας. Έχουμε, προγραμματίζουμε μία προμήθεια απορριμματοφόρων νέων κάδων προκειμένου να ενισχύσουμε τον τομέα της καθαριότητας. Προχωρούμε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσα από το πρόγραμμα Drone Streets για τη ΔΕΗ Κιλκής, έτσι ώστε να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία των αντιλιοστασίων και των γεωτρήσεων. Υλοποιείται ένα έργο αντικατάστασης των ουβρίων οδάτων μέσα στην πόλη του Κιλκής. Ετοιμάζεται να υποβληθεί να ολοκληρωθεί μελέτη για να υποβληθεί μία πρόταση για τη δημιουργία αποχετευτικού σε χωριά της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, στα χωριά Γαλλικός, Καμπάνι, Μάνδρες, Παντελεήμονας και Παιδινό, έτσι ώστε αυτά να συνδεθούν. Παιδινό δεν είχε αποχετευτικό. Το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δυστυχώς, έτσι όπως το απαιτεί ο νόμος. Και όλα αυτά να συνδεθούν με τον υπάρχοντα βιολογικό της Νέας Άντας που ήδη λειτουργεί, που είναι πολύ σύγχρονος και πολύ έτσι, δυνατός βιολογικός. Πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.
και νομίζω ότι εκεί ικανοποιείται και ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Ένα έργο το οποίο θα ενταχθεί από ό,τι ακούμε στο πρόγραμμα, από ό,τι γνωρίζουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, γι' αυτό και υλοποιούμε όλες αυτές τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Ετοιμαζόμαστε επίσης να υποβάλουμε και προτάσεις για τη δημιουργία αγροτικής οδοποιίας σε δύο δημοτικές ενότητες, στη Δημοτική Ενότητα Δωρηράνης και στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου. Έτσι, αυτά είναι μερικά από τα πράγματα τα οποία... Βρήκατε έργα, δηλαδή υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, αυτά που βλέπετε τα προχωράτε? Βεβαίως υπάρχει και συνεχίζουμε αυτά τα οποία βρήκαμε. Θα έλεγα σε πολλά από αυτά έχουμε δώσει και μία όθηση για να τρέξουν πιο γρήγορα, αλλά και παίρνουμε και πρωτοβουλίες για νέα έργα πολύ σημαντικά, τα οποία θα βοηθήσουν το Δήμο. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το πρόγραμμα του Open Mall, του Δημιουργίας του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης του Κλικής, ένα έργο το οποίο τώρα βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης. Η ολοκλήρωση για την βελτίωση του οδικού δικτύου, της ασφαλτόστρωσης, νέας ασφαλτόστρωσης μέσα στην πόλη του Κλικής. Αυτό λιγάκι, επειδή το προηγούμενο που είπατε για το Μολ είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το πρόδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πήραν και αρκετοί δήμοι στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Τι αλλάζει, ουσιαστικά περιγράψτε μου, τι καλό κάνει? Κάποιοι δεν το πήραν βέβαια δήμοι και αυτό είναι κακό. Δήμαρχοι, δεν μπόρεσαν πολύ κάποιοι δικήσεις. Είναι καλό. Τιμάει την προηγούμενη δημοτική αρχή ότι μπήκε στη διαδικασία και το ενέταξε. Τιμάει την προηγούμενη δημοτική αρχή και εμάς που όχι απλά το συνεχίζουμε, το προσπαθούμε να το τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αρχίσει η υλοποίηση. Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε να μας πείτε τι είναι αυτό ακριβώς και πού θα βοηθήσει και τι θα αλλάξει στον Δήμο του Κυλικής και πιο συγκεκριμένα στην πόλη του Κυλικής. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τον Δήμο του Κυλικής, τον όμορφο και αγαπημένο Δήμο Κυλικής. Μαζί μας ο αντιδήμαρχος Κυλικής, ο κ. Γιάννης Χατζηπαστρούλου, και αναπληρωτής δήμαρχος. Μιλούσαμε για το Μολ στο Κυλικής. Είναι ένα έργο που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι το ενέταξαν στις δραστηριότητές τους, κάποιοι όμως όχι. Δεν έχει σημασία αυτό. Τι αλλάζει όταν το εντάξει, τι καλό κάνει, τι διαφοροποιεί τον Δήμο και την αγορά του Δήμου? Αλλάζει την εικόνα. Παρέχει τη δυνατότητα να ανακαινήσουν τις προσόψεις των καταστημάτων τους οι καταστηματάρχες, να γίνουν πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις, να γίνει ενίσχυση αστικού εξοπλισμού με παγκάκια, φωτισμό. Γενικότερα να γίνει και πιο σύγχρονη εικόνα, αλλά και πιο φιλική προς το δημότη. Και το οποίο θεωρώ εγώ ότι θα μεταφραστεί και σε μια οικονομική ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ουσιαστικά εξορίζει και ομορφαίνει τον τόπο. Ακριβώς. Έχει άλλες καλύτερες. Και θεωρώ ότι το Κυλικής το είχε και μεγάλη ανάγκη, υπό την έννοια ότι έχουμε έναν πολύ όμορφο τόπο, αλλά χρειαζόταν να αποκτήσει σημεία αναφοράς. Και νομίζω ότι η υλοποίηση της δράσης αυτής πραγματικά θα ομορφύνει το κέντρο. Τώρα, κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό. Έτσι όπως
έχουν, έτσι όπως γίνανε οι εκλογές, δεν κατάφεραν όλοι οι δήμαρχοι να έχουν την απόλυτη δική τους πλειοψηφία. Μπορώ να πω ότι πάρα πολλοί εξελέγησαν δήμαρχοι είχαν μικρό ποσοστό συμβούλων. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Κιλκίς. Δηλαδή, οι δήμαρχοι οι οποίοι εξελέγησαν με το δικό, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εξελέγησαν με το δικό σας συνδυασμό, δεν είναι η πλειοψηφία για να πάρθουν κάποιες διοικητικές αποφάσεις. Αυτό δημιούργησε προβλήματα σας ή από την αρχή βρήκατε εκείνες τις ισορροπίες και συνεργασίες έτσι ώστε να προχωρήσει? Κοιτάξτε, η παράταξή μας κατάφερε να εκλέξει στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών 13 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους. Σε σχέση με τους αριθμούς που ακούσαμε να έχουν εκλέξει οι πρώτοι συνδυασμοί σε άλλους δήμους, εμείς ήμασταν καλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση του κυρίου Θεοδωρικάκου στον Κλισθένη, που μας άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, τα προβλήματα στην διοίκηση του Δήμου θα ήταν πάρα πολλά. Εν πάση περιπτώσει όμως το Δήμο του Κλικής νομίζω ότι... Τι ακριβώς έκανε, για να το πληροφορηθούν λίγο και οι τηλεθεατές μας, τι ακριβώς έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος έτσι ώστε να αμβλύνει αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον Κλισθένη? Ενίσχυσε την κυβερνησιμότητα. Σου έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσεις πλειοψηφία στις διάφορες επιτροπές του Δήμου, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται η κάθε απόφαση της Δημοτικής Αρχής να περνάει μέσα από συνδιαλλαγές. Να το πω για να μην παρεξηγηθώ, βεβαίως και είναι καλό να υπάρχει συνεργασία των δημοτικών παρατάξεων, γιατί μέσα από τη συνεργασία και τη σύνθεση γινόμαστε καλύτεροι και τα πράγματα πάνε πιο μπροστά. Δεν νομίζω όμως ότι ήμασταν έτοιμοι ακόμη ως ελληνική κοινωνία να δεχτούμε έναν τρόπο λειτουργίας έτσι όπως τον καθόριζε ο Κλισθένης. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, η άποψή μου είναι, καμία δημοτική αρχή αν δεν γινόταν αυτού του είδους, αν δεν παρεχόταν αυτή η δυνατότητα στις παρατάξεις που εν τέλει κέρδιζαν στην παράταξη του Δημάρχου, να το πω διαφορετικά. Αλλά για να έρθω συγκεκριμένα στο Δήμο του Κλικής, θα έλεγα ότι πέρα από τα όποια συνήθη προβλήματα που πάντα υπάρχουν και είναι, αν θέλετε, αντανακλά και μια υγεία αυτό, πάντα θα υπάρχουν οι διακριτοί ρόλοι, η διοίκηση, η πλειοψηφία, οι μειοψηφίες. Ωστόσο όμως καταφέρνουμε να έχουμε ένα βαθμό συνεννόησης και τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα να προχωρούν. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα των ηγετών των άλλων παρατάξεων, έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Δημάρχου ή μάλλον... Εγώ έπεται ως δεύτερο ρώτημα αυτό. Μιλήστε μας λίγο για τον προσωπικό δημάρχο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί συνέργεια, συνεργασία, ισορροπία, θέληση. Εδώ θα ήθελα να πω, να ξεκίνησε την τοποθέτησή μου, ότι θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ο δήμαρχος έχει διαχειριστεί τόσο την εκλογή του και στη συνέχεια την διοίκησή του. Είναι ένας ήπιος άνθρωπος. Δεν δημιούργησε, θέλετε να πείτε, κάποιες διαφορές πριν κατά τον εκλογικό αγώνα? Κοιτάξτε, ο προεκλογικός αγώνας πάντα έχει τις εντάσεις του. Από εκεί και πέρα όμως, όταν τελείωσαν οι εκλογές, αυτά όλα έμειναν πίσω και ξεκίνησε μία διαδικασία έτσι ώστε να αξιοποιήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που θα οδηγούσαν μπροστά το Δήμο και τη διοίκηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει τίποτε στην τύχη του. Είναι ένας πολύ ικανός αυτοδιοικητικός άντρας και νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει κάθε μέρα με τον τρόπο λειτουργίας του. Βεβαίως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιες έτσι μορφής συνδιοίκηση με άλλες παρατάξεις. Υπάρχει συνεννόηση, συζήτηση στα βασικά, στα μεγάλα θέματα. Υπάρχουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι θα σας πω στην Οικονομική Επιτροπή, παραδείγματος χάρη, που είμαι μέλος, ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων έχει πάρθει ομόφωνα στον χρόνο αυτό, νομίζω ότι καταδεικνύει
τον τρόπο με τον οποίο ασχολούμαι με διοίκηση. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων του Δήμου και των αποφάσεων του Δήμου περνάει πια μέσα από την Οικονομική Επιτροπή. Ένα κομμάτι που επίσης πέρασε μέσα από την διοικητική μεταρρύθμιση που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος και μετέφερε ένα σημαντικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. Οπότε το ότι υπάρχει ομοφωνία εκεί καταδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Κυριακίδης διοικεί το Δήμο Κλικής. Αν δεν το είχε κάνει αυτό και αν δεν υπήρχε στις οικονομικές επιτροπές η δυνατότητα να παίρνουν κάποιες αποφάσεις, μπορεί να βλέπουμε περισσότερες αντιρρήσεις. Αλλά βλέπετε καμιά φορά η συνεργασία προκύπτει όταν δεν χρειάζεται κάποιος να φέρει αντίρρηση μόνο για να φέρει αντίρρηση. Δηλαδή, κάπου που χρειάζεται κάποιος να φέρει για να φέρει αντίρρηση, μπορεί να μην προχωρήσει και ένα μεγάλο θέμα. Η συνεργασία προκύπτει όμως όταν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και κάποιος δεν φέρνει αντίρρηση για να φέρει αντίρρηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν παρατηρήσει πολλές φορές την πολιτική, δυστυχώς και την κεντρική πολιτική σκηνή. Βλέπεις, άσχετα από την παράταξη, εγώ θα μιλήσω τελείως ειλικρινά. Ο κ. Μητσοτάκης σε κάποια πράγματα ήταν βασιλικότερος του βασιλέως απέναντι στον κ. Τσίπρα και όταν έγινε κυβερνήτης σταμάτησε να είναι τόσο βασιλικότερος του βασιλέως. Ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή ήταν πιο υπομονετικός και πιο ανεκτικός όταν κυβερνήτης και όταν μπήκε στην αντιπολίτευση έγινε λιγότερο ανεκτικός και πολύ πιο απαιτητικός από τα πράγματα της κυβέρνησης. Δυστυχώς ισχύει στην πολιτική. Θα ήταν καλό να μην ίσχυε. Κοιτάξτε, αυτά, αυτά πάντα συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι όσο περνούν τα χρόνια θα πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε έτσι. Νομίζω ότι τα πράγματα τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και σε αυτονόητες πολιτικές, σε αυτονόητα ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει η ομοφωνία έτσι ώστε τα πράγματα να προχωρούν και πιο γρήγορα. Εκεί χρειάζονται νέοι άνθρωποι, σεμνοί, ταπεινοί, δυναμικοί, οι οποίοι δεν έχουν καημούς. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να μην έχει καημούς. Είναι καλό να έχει όνειρα. Είναι καλό να έχει μεράκια. Είναι πρόβλημα να έχει καημούς και πολύ εγώ. Όταν λοιπόν δεν έχεις καημούς και είσαι ένας άνθρωπος που η καρδιά σου φιλορροεί να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Καθόλου εύκολο πράγμα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, τότε νομίζω έρχεται αποτέλεσμα. Και όταν είσαι σεμνός και χωρίς πολύ εγώ και είσαι αποτελεσματικός ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερο. Η προσωπικότητα λοιπόν, λέτε, του Δημάρχου είναι σημαντική όσον αφορά στο να προσπαθεί να δημιουργήσει συνεργασίες. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να μιλήσει και να έχει επιχειρήματα να πει, που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι από κάτω που είναι έτοιμοι να ακούσουν τα επιχειρήματα και να συνεργαστούν. Παρότι έχουν διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω επιτυχάνεται στο Δήμο του Κλικής. Επιτυχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Επιτυχάνεται. Σας είπα, βεβαίως υπάρχουν, μην ωραιοποιούμε τα πράγματα. Δεν γίνεται. Πάντα θα υπάρχει και η διαφορετική άποψη. Ωστόσο όμως τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα μπορούμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή το ΜΟΛ φαντάζομαι ότι προχωράει με ομοφωνία. Δεν υπάρχουν κάποιοι που φέρουν βασικές αντιρρήσεις. Όχι, εντάξει. Το μεγάλο έργο αυτό με τον 27 εκατομμυρίων. Αυτό ούτως ή άλλως έγινε μέσα από τη ΔΕΙΑΚ, οπότε. Ναι, αλλά γενικότερα τα μεγάλα έργα προχωράνε με σχετική ομοφωνία. Δεν παίρνουν κάποιοι να στυλωθούν και να πούνε όχι για να πούνε όχι. Για να σας καταδείξω και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί η διοίκηση ο Δημήτρης ο Κυριακίδης. Είναι ότι στην Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύψης Αποχέτευσης Κλικής ο πρόεδρος, ο κ. Καραμπίδης, εξελέγει με την Δημοτική Παράταξη του κ. Τονικίδη και όχι με τη δική μας παράταξη. Ωστόσο, όμως, είναι ένας άξιος άνθρωπος, τον οποίο ο κ. Κυριακίδης αξιοποίησε στη θέση αυτή. Και ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του κ. Τονικίδη, όχι, ή ακόμα όχι, είναι. Ακόμη παραμένει. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δείχνει. Έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι δείγματα γραφής αυτά, προσπαθώντας να σας σκιαγραφίσω λίγο τον τρόπο με τον οποίο διοικεί ο Δήμαρχος. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και στο Δήμο Αμπελοκήπων και σας φέρνω ένα παράδειγμα δημάρχου ο οποίος είναι πετυχημένος, ο οποίος βάζει αντιπολιτευτικούς, δηλαδή αυτούς που δεν ήταν με τη δική του διοίκηση, δεν είναι με τη δική του, δεν κατέβηκαν μαζί τους εκλογές, να έχουν θέσει σε πολύ νευρολογικούς τομείς, έτσι ώστε προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει και διαφάνεια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και πάντα η διαφάνεια βοηθάει στο να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις διαδικασίες μέσα από τη συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων. Όπως και εμείς έχουμε εντεταλμένους συμβούλους από συμβούλους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, τους έχουν ανατεθεί κάποιοι τομείς ευθύνης. Γενικότερα είμαστε της συνένεσης, ο ίδιος ο Δήμαρχος είναι της λογικής της συνένεσης και των συνεργασιών και της σύνθεσης και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό και θα γίνει και ακόμα περισσότερο όσο προχωράει η διάρκεια της δημοτικής μας θητείας.
από τα πολύ βασικά, από τα πολύ βασικά σε ένα Δήμο είναι σίγουρα το να υπάρχει όραμα, το να έχεις την ικανότητα να πάρεις μεγάλα έργα, έργα πνοής, εμβληματικά να τα φέρεις στο τόπο σου, αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι αυτή, καθ' αυτή η καθημερινότητα. Όσον αφορά την καθημερινότητα στο Δήμο σας, οπότε καταλαβαίνουμε το ψηφιακό κομμάτι που σε απαλλάσσει από το να πηγαίνεις να πάρεις ένα πιστοποιητικό από τον Δήμο κλπ. Και το παίρνεις από το σπίτι σου, είναι μια πρόοδος. Αλλά η καθημερινότητα έχει μέσα και την καθαριότητα. Για παράδειγμα, το νερό που θέλετε να αντικαταστήσετε, και μπράβο, και μακάρι να γίνει γρήγορα αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο να υπάρχουν σωλήνες αμιάντου, χώρια τη λειτουργία. Όσον αφορά την καθαριότητα, πώς πάτε? Ο Δήμος, μπορούμε να πούμε ότι είναι στα επίπεδα που ήταν πριν, είναι σε καλύτερα? Είστε ικανοποιημένος? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πάμε καλά. Mm-hmm. Πάντα όμως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όπως σας είπα, έχουμε ζητήματα σε σχέση με την επάρκεια του μόνιμου προσωπικού. Mm-hmm. Οπότε ακολουθούμε την διαδικασία του συμβασιού. Για να προσλάβετε. Και να προσλάβετε. Και να προσλάβουμε. Mm-hmm. Βέβαια δεν γίνεται αποδεκτό το μέγεθος των τιμάτων που έχει ένας Δήμος προκειμένου να καλυφθεί στο 100%. Οπότε ουσιαστικά καταφεύγει στη μέθοδο των συμβασιούχων που σου παρέχει ο νόμος. Φέτος είχαμε τη δυνατότητα, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό, να κάνουμε και κάποιες προσλήψεις συμβασιούχων ακόμη. Και μέσα από το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που έτρεξε για όλους τους Δήμους της χώρας, νομίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Όπως σας είπα, μεθοδεύουμε την προμήθεια απορριμματοφόρων. Όσον ούπο προμηθευόμαστε νέους κάδους, είμαστε στο στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Νομίζω ότι και τα πράγματα εκεί θα γίνουν ακόμη καλύτερα και ο πολίτης θα αντιληφθεί τη διαφορά. Πάντως όλοι μας, όλοι οι συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, ο ίδιος ο Δήμαρχος πρωτίστως και όλοι οι συνάδελφοι αντιδήμαρχοι και όλοι όσοι έχουμε μια θέση ευθύνη στο Δήμο Κυλκής, καταβάλουμε το 100% για να έχουμε το 110% των δυνάμεών μας, έτσι ώστε τα πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα και να γίνουν αντιληπτά από το Δημότη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χατζή Αποστόλου. Εκείνο όμως που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι 25 χρόνια κάνω τηλεόραση. Πολύ, πάρα πολύ καλεσμένοι και όσον αφορά την θέση τους στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην επιχειρηματικότητα. Πάντα είναι μεγάλη χαρά μου όταν μιλώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιαστικοί και νιώθεις ότι είναι καλή. Αυτό που λέμε καλοπροαίρετος άνθρωπος, σεμνός, δυναμικός, αποτελεσματικός, όταν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά γενικότερα χαίρεσαι να μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αύρα καλού ανθρώπου. Χαίρομαι πραγματικά που μίλησα μαζί σας. Την απόλαυσα την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μου δώσατε τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τον Δήμο Κυλκής. Εγώ ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι έχω μάθει αυτά τα 25 χρόνια να λειτουργώ σαν τηλεθεατής, όχι σαν παρουσιαστής. Δηλαδή προσπαθώ να νιώσω τι ερωτήματα θέλει να θέσει ο τηλεθεατής και προσπαθώ να νιώσω από τον καλεσμένο μου αυτό που νιώθει ο τηλεθεατής. Και νιώθω ότι κάπως έτσι με αυτά που είπα νιώθουν και αυτοί που μας ακούσανε, γιατί πραγματικά άξιζε να τα πω αυτά που είπα. Δεν τα λέω εύκολα. Να είστε βεβαίως, αλλά όταν έρθει η στιγμή να πεις κάτι το οποίο σου βγαίνει αυθόρμητα και είναι καλό, πες το καλό. Είναι καλό να βγάζεις το καλό σε αυτόν τον τόπο. Εγώ προσωπικά βαρέθηκα το να προσπαθείς να κινείσαι μόνο για να βγάλεις το κίτρινο, να προσπαθείς να κινείσαι μόνο για να βγάλεις την ατάκα. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλει να βγάλει το καλό του τόπου του. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.